Είναι ένα νομοσχέδιο που έχει λίγο απ' όλα, από όλες τις κατηγορίες. Ρυθμίσεις, διευθετήσεις και πάει λέγοντας. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, για τις οποίες έχουμε και στο παρελθόν, αν θέλετε, αντίστοιχες πρακτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου μας βρίσκαν αντίθετους. Βέβαια, κάποιες από αυτές λύνουν κάποια ζητήματα, μικροπροβλήματα, κάνουν κάποιες διευθετήσεις. Εγώ θα σταθώ σε ένα, δύο, τρία, διότι θα έχουμε τη δυνατότητα και στις άλλες επιτροπές να τοποθετηθούμε και στο σύνολο, αν θέλετε, των άρθρων των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου του νομοσχεδίου. Και ξεκινώ με το ΚΕΘΕΑ. Κατά τη γνώμη μας, και την έχουμε εκφράσει δημόσια από την πρώτη στιγμή που είδε το φως της δημοσιότητας η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, πρόκειται για απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια, μέσω της οποίας επιχειρείται η κατάργηση του αυτοδιοίκητου και η αλλαγή του χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ, με το πρόσχημα της αποκατάστασης της χρηστής διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης του ΚΕΘΕΑ. Έτσι προβλέπεται ο διορισμός του 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Υγείας, ενώ μέχρι σήμερα το δοσούν του ΚΕΘΕΑ εκλεγόταν με συλλογικές διαδικασίες από τους εργαζόμενους, τους θεραπευόμενους και τις οικογένειές τους, και η συμμετοχή φυσικά στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν εθελοντική και χωρίς αμοιβές. Δεύτερον, παράλληλα, ο Υπουργός θα κάνει κουμάντο στην ουσία για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΘΕΑ, τον τρόπο άσκησής τους, τη σύγκληση και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης. Και η κατάργηση του αυτοδιοίκητου έχει, κατά τη γνώμη μας, μια πολυεπίπεδη πολιτική και ιδεολογική στόχευση, αφού το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ έχει να κάνει με όλη τη θεραπευτική φιλοσοφία του οργανισμού και πατά φυσικά στη συλλογική δράση και συλλογική ανάληψη ευθύνης, που αποτελούν βασικά εργαλεία της λειτουργίας των θεραπευτικών κοινοτήτων από την ίδρυσή τους. Και μιλάμε για ένα οργανισμό, το ΚΕΘΕΑ, ένα δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα, με δωρεάν προγράμματα και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του έργου, αφού βγαίνουν καθαρά, να το πούμε έτσι, χωρίς δηλαδή να κάνουν χρήση οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας, πάνω από 300 άνθρωποι κάθε χρόνο, και αυτά παρά τις τεράστιες δυσκολίες, όπως πρώτον το πετσόκωμα του κρατικού προϋπολογισμού από όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις, που ειδικά στην τελευταία δεκαετία έχουμε μια μείωση της χρηματοδότησης του ΚΕΘΕΑ από το κράτος κατά 25% και 7% την τελευταία χρονιά. Δεύτερον, την άρνηση των κυβερνήσεων για νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη δεκαετία να έχει μειωθεί το προσωπικό κατά 20%, προσλήψεις γίνανε το 2009 και 35% το 2017, ενώ έχουν γίνει καθεστώς οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, που από το 2009 αντιπροσωπεύουν σταθερά κάθε έτος περίπου το 11% των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ. Τρίτον, τα εμπόδια που ορθώνονταν από τις κυβερνήσεις απέναντι στην ανάγκη να αναπτυχθούν και να στελεχωθούν νέες μονάδες του ΚΕΘΕΑ στη χώρα, παρά τα επιτακτικά και έντονα διατυπωμένα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, αφού τα οξυμένα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα δίνουν πλέον επιδημικές διαστάσεις στη χρήση των ναρκωτικών. Και η ομή παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι διόλου τυχαία, ούτε φυσικά και η στιγμή που επιλέγει να γίνει. Γίνεται στην κατεύθυνση της πιστής εφαρμογής μιας στρατηγικής, μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά, που υποβαθμίζει τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα, στρώνοντας το δρόμο για τον απόλυτο συμβιβασμό με το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης και που προωθεί την νομιμοποίηση της πώλησης, της χρήσης και της καλλιέργειας, αντίστοιχα της κάναβης, ενώ συγχρόνως έρχεται να προσθεθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό και των προηγούμενων κυβερνήσεων και της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που θέτοντας ως προτεραιότητα την προώθηση συνεργασιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ουσιαστικά δρομολόγησε το ΚΕΘΕΑ από αυτόνομος οργανισμός να μετατραπεί σε υποστηρικτική δομή των προγραμμάτων υποκατάστασης. Έτσι, η φιλοσοφία, ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ μπορεί να μην αμφισβητήθηκε ευθέως από κόμματα, από κυβερνήσεις, αν θέλετε, έντονα, όμως
το αμφισβητούσαν στην πράξη με την πολιτική τους. Όλες οι κυβερνήσεις. Βεβαίως χρόνια τώρα υπονομεύοντας τη λειτουργία του. Υπήρχε το ΚΕΘΕΑ, φτιάχτηκε ο ΟΚΑΝΑ, τώρα θα φτιαχτούν, ψηφίστηκε, θα φτιαχτούν οι χώροι ελεγχόμενης χρήσης. Συνεπώς, το ότι φτάσαμε σε αυτή του τύπου την νομοθετική πρωτοβουλία, ρύθμιση, την πράξη δηλαδή νομοθετικού περιεχομένου, δεν φτάσαμε δηλαδή ξαφνικά. Και αυτό γίνεται στη βάση της σύγκρουσης δύο βασικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης. Το ΚΕΘΕΑ υπηρετεί μια συγκεκριμένη αντίληψη ενάντια στην τοξικοεξάρτηση, κόντρα στα εμπόδια και τις αντεξιότητες που αντιμετωπίζει, και γι' αυτό σήμερα θέλουν να το ξυλώσουν τελείως. Γιατί η κατάργηση του αυτοδιοίκητου έρχεται και να υπηρετήσει τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση της βλάβης, μια πολιτική που πρημοδοτούν και εφαρμόζουν όλες οι ως τώρα κυβερνήσεις, πριονίζοντας τα θεμέλια της απεξάρτησης, με θύματα χιλιάδες χρήστες που τους στερεί το δικαίωμα να αλλάξουν τη ζωή τους, αλλά και εκατοντάδες εργαζόμενους που βιώνουν την αβεβαιότητα σε μια προοπτική στο μέλλον. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή καταψήφισε και καταψηφίζουν φυσικά την συγκεκριμένη διάταξη. Καλούμε την κυβέρνηση, όπως την καλέσαμε και από την πρώτη στιγμή, να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη από το νομοσχέδιο. Εμείς δεν δεχόμαστε είτε έμιστο είτε διορισμένο διοικητικό συμβούλιο. Ζητούμε να ισχύσει το θεσμικό πλαίσιο με άμεστο και εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση διοικητικό συμβούλιο. Στηρίζουμε την ουσιαστική λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, τον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στην ΠΝΠ, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά και διεκδικούμε την ενίσχυση της δράσης με νέες μονάδες, με μόνιμο και επαρκές προσωπικό και πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να αναπτυχθούν προγράμματα, μονάδες του ΚΕΘΕΑ και όχι να έχουν ημερομηνία λήξης όταν λήγουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και επειδή ο Υπουργός μας έφερε εδώ μια σειρά από έγγραφα αξιοποιώντας ένα συγκεκριμένο θέμα, αφορά μία δομή συγκεκριμένα. Βεβαίως, όπου υπάρχουν, το είπαμε και κατηδίαν, αλλά εδώ μέσα στην Επιτροπή, λοιπόν, όπου αναδεικνύονται και υπάρχουν ζητήματα ατασταλιών, αν θέλετε, υπεξαιρέσεων και πάει λέγοντας, αυτά βεβαίως να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης ενδεχομένως και όπου αλλού χρειάζεται. Να γίνουν δηλαδή οι απαραίτητες νομικές, αν θέλετε, παρεμβάσεις. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, μία αναφορά στο άρθρο που αναφέρεται στην Τόμας Κουκ, η οποία κήρυξε την πτώχευση αυτός ο τουριστικός κολοσσός, η οποία βεβαίως κατήχε ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς του τουρισμού, άφησε στον αέρα δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο και φυσικά στην Ελλάδα, αν θέλετε κυρίως στην ισοτική Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο. Τώρα η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε άμεσα, δηλαδή εξέτασε τι, την απαλλαγή των μεγαλοξενοδόχων από το τέλος διαμονής και τις ρυθμίσεις στην καταβολή του ΦΠΑ, αποδεικνύοντας και ότι έχει αντανακλαστικά γρήγορα επιστρατεύονται αυτά τα αντανακλαστικά στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών συμφερόντων, των επιχειρηματικών ομίλων. Αντίθετα για τους εργαζόμενους, πέρασε ένα διάστημα μετά την ανακοίνωση της πτώχευσης για να ανακοινώσει το Υπουργείο Τουρισμού την πρόθεση να πάρθουν κάποια μέτρα, όπως η μείωση των αναγκαίων ενσύμβων που προωθείται μέσα, η καταβολή του επιδόματος ανεργίας και η επέκταση της ισχύως του κατά ένα μήνα. Ζητήματα δηλαδή που διευθετούνται ή που προωθούνται μέσω του νομοσχεδίου. Μέτρα κατά τη γνώμη μου που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων. Πρόταση. Κανένας εργαζόμενος, είτε με άμεση σχέση εργασίας σε ξενοδοχειακή μονάδα διαχείρισης, δηλαδή της Thomas Cook, είτε σε ξενοδοχειακή μονάδα καταλήμματα, κατάλημα ή τουριστικό πρακτορείο, που έχει πληγεί από την πτώχευση αυτής της εταιρείας, να μην μείνει απλήρωτος ή ανασφάλιστος. Παράλληλα, να δοθεί ένα έκτακτο βοήθημα στους εργαζόμενους, 1.000 ευρώ, που είτε μείνουν άνεργοι, μείναν άνεργοι ή μείναν απλήρωτοι, να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να λάβουν το επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και περιορισμούς και να διασφαλιστούν άμεσα οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και να πάρθουν μέτρα προστασίας τους ενάντια σε κατασχέσεις, γιατί
και οι ίδιοι εργαζόμενοι από τη στιγμή που δεν θα έχουν εισόδημα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις όποιες υποχρεώσεις έχει κάθε οικογένεια ή έχουν οι οικογένειες είτε απέναντι σε τράπεζες είτε με απλήρωτους λογαριασμούς και πάει λέγοντας. Άρα γι' αυτό δεν θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα προστασίας. Και όπως επίσης να προστατευτούν και οι μικροί επαγγελματίες που κινδυνεύουν με χρεοκοπία. Προμηθευτές και πάει λέγοντας των ξενοδοχειακών μονάδων δηλαδή που επλήγησαν από την κήρυξη της πτώχευσης του τουριστικού κολοσσού. Ιδιοκτήτες αντίστοιχα μικρών καταλυμάτων, αυτοαπασχολούμενοι βιοτέχνες, παρασκευαστές και άλλοι δηλαδή προμηθευτές αντίστοιχα των ξενοδοχείων της Thomas Cook και όχι μόνο. Και αν κάτι επιβεβαιώνεται και από αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι αυτός ακριβώς ο δρόμος ανάπτυξης που υπηρετεί ακριβώς τα κέρδη των ομίλων, των επιχειρηματικών ομίλων, όσο μεγάλοι και αν είναι αυτοί, είτε μεγενθύνονται, είτε συγχωνεύονται, είτε πτωχεύουν, αυτό δεν διασφαλίζει τους εργαζόμενους. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που καλούνται να πληρώσουν στο τέλος το μάρμαρο. Και επιτρέψτε μου σε ό,τι αφορά το άρθρο 6 για την προστασία της κατοικίας. Θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε. Γίνονται κάποιες διευθετήσεις. Διευρύνει κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ένταξης υπόχρεων στο δανεισμό και στην διευθέτηση των δανείων. Όμως θα πρέπει να δούμε σε τι πλαίσιο είναι ενταγμένο. Και είναι και αυτό το συγκεκριμένο άρθρο, αν θέλετε, όπως και το συνολικό πλαίσιο που διέπει τα ζητήματα των εξυπηρέτησης, των δανείων κτλ. Είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο του νόμου Σταθάκη, που ξυλώνει την όποια προστασία. Μέχρι τέλος του χρόνου ισχύει ότι ισχύει. Από εκεί και μετά, λοιπόν, έχουμε πλαίσιο επιτάχυνσης, δηλαδή όλο αυτό έρχεται να δέσει με τα υπόλοιπα βέβαια μέτρα σε ένα πλαίσιο επιτάχυνσης της όλης διαδικασίας εξόφλησης αντίστοιχα κόκκινων δανείων με τον κίνδυνο όμως των πληστηριασμών να επικρέμεται εκβιαστικά και ως δαμόκλειας πάντα πάνω από τους υπόχρεους. Και ενδεχομένως και φυσικά βεβαίως πρώτη και βασική ωφελημένη θα είναι οι τράπεζες, οι τραπεζικοί όμιλοι. Και βέβαια οι ρυθμίσεις αυτές δεν ανακουφίζουν σε καμία περίπτωση, ενώ το άρθρο αυτού δεν ανακουφίζουν σε καμία περίπτωση της λαϊκής οικογένειας μέσα και στο γενικότερο φυσικά κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο που ζουν οι Έλληνες σήμερα. Είχαμε καταθέσει προτάσεις συγκεκριμένες. Εμείς τις επαναλαμβάνουμε, τις καταθέτουμε και στην Επιτροπή. Για μέτρα δηλαδή που στοχεύουν στην ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από την υπερχρέωση. Στην κατεύθυνση μετάθεσης όμως του βάρους, όχι στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών, αλλά του βάρους της κρίσης στους τραπεζικούς ομίλους. Για διαγραφή τόκων, κάναμε λόγο και καταθέτουμε την πρόταση. Για διαγραφή ποσών των τόκων που κεφαλοποιήθηκαν και ανατοκίστηκαν, τα λέω κωδικοποιημένα, διαγραφή το 50% των οφειλών, πάγωμα των οφειλών και αναστολή πληρωμών όπου απαιτείται και όπου χρειάζεται, μέτρα για τις οφειλές των ευαίτων, φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων, των ψαράδων κτλ. Προς τα πιστωτικά ιδρύματα και πάυση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, εναντίον βεβαίως των λαϊκών οικογενειών. Να μια σειρά από μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν, θα διευκολύνουν χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες λαϊκές οικογένειες, όπως είπα και προηγουμένως, από τη δαμόκλια σπάθη των πληστηριασμών και των εξώσεων που θα βιώσουν το επόμενο διάστημα.